επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον προπονητή του Πανιωνίου. Θέλω να το ρωτήσω, αφού δούμε το επόμενο βίντεο, πόσο βοηθάει το σύγχρονο πια ποδόσφαιρο και η επιστήμη έναν προπονητή. Θα δούμε ένα βίντεο που έχει ετοιμάσει με το Στοδοσίο με έναν ειδικό εργοφυσιολόγο που μας μιλάει για, για το τι μπορεί να προσφέρει η επιστήμη στο ποδόσφαιρο και θα έρθουμε να ακούσουμε αμέσως στο σχολείο του προπονητή Πανιωνίου. Όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο μιλούν και ακούνε για εργομετρικά. Λίγοι όμως είναι αυτοί που γνωρίζουν τι είναι στην πραγματικότητα τα συγκεκριμένα τεστ. Ο Γιώργος Καθριμάνης, ένας από τους 5 κορυφαίους σκάουτερ στην Ευρώπη, αναλαμβάνει να μας αναλύσει αυτά πιο απλά έως τις πιο πρωτοποριακές μεθόδους που χρησιμοποιεί στη δουλειά του. Τα εργομετρικά τεστ είναι τεστ τα οποία αξιολογεί ο προπονητής ή ο εργοφυσιολόγος ή ο σκάουτερ το αν μπορεί ο αθλητής να φτάσει σε κάποια υψηλά δεδομένα πάνω στον αθλητισμό και στη συνέχεια με αυτά τα τεστ θα προγραμματίσει την προπόνηση. Πάμε. Το συγκεκριμένο τεστ που είδαμε τα φωτοκύτταρα είναι ένα τεστ το οποίο μας βοηθάει να δούμε την έκρηξη του αθλητή στα πρώτα μέτρα, το χρόνο αντίδρασής του, καθώς και την ταχύτητα του στα 5 και στα 10 μέτρα. Και ανάλογα ο προπονητής προσαρμόζει το τι θέλει να δει πάνω στα φωτοκύτταρα και βρίσκει με τις νόρμες αν ο αθλητής είναι γρήγορος και αν έχει αυτά που πρέπει να έχει για να μπορέσει να απεξέλθει στην προπόνηση. Το επίπεδο εργόμετρο μας δείχνει την εκρητικότητα, την αλτικότητα, τη συσσόλη των γρήγορων μυϊκών ινών του αθλητή, για να δούμε αν είναι γρήγορος, την ταχυδύναμή του, καθώς και τη μηχανική του ισχύ. Ανεβαίνει πάνω ο αθλητής αφού βάλουμε πρώτα την ηλικία του, ο συγκεκριμένος αθλητής είναι 15 χρονών και εκτελεί ένα άλμα. Και εδώ πέρα πάνω μας δείχνει το 2-3 άλματα στην πορεία, μας δείχνει το τελευταίο και το καλύτερο. Ο Γιώργος Καθριμάνης ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε και στην ΑΕΚ, ενώ είναι απόφοιτος της Γυμναστικής Ακαδημίας και της Σχολής Προπονητών της Κολονίας. Για μια δεκαετία ασχολήθηκε με την προπονητική ως συνεργάτης των Ομοσπονδιακών Προπονητών της Ελλάδος, αλλά τον απορρόφησε το σκάουτ. Ο λόγος? Στην πορεία καταλάβω ότι αυτό δεν με εκφράζει, αν και έχω σπουδάσει στη Σχολή της Κολονίας και την Γυμναστική Ακαδημία και προπονητική, και ακολούθησε αυτό που πιστεύω ότι εγώ μπορώ να κάνω καλύτερα. Και αυτό το κάνω γιατί από την Γυμναστική Ακαδημία της Κολονίας και από τη Σχολή Προπονητών. Όλοι οι προπονητές που είχαν έρθει εκεί τώρα είναι τεχνικοί διευθυντές, προπονητές ή σκάουτερ σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Γνωρίστηκα μαζί τους και συνεργάζομαι τώρα με αυτούς. Ποια όμως είναι ακριβώς η δουλειά του Έλληνα σκάουτερ? Ο Έλληνα σκάουτερ ή ο σκάουτερ του εξωτερικού, καταρχήν ένα χρόνο πριν αποφασίσει να δει αυτούς τους παίχτες, πρέπει να γίνει ένα meeting ανάμεσα στο τεχνικό διευθυντή, στον προπονητή και στο σκάουτερ ή του σκάουτερ που έχει ομάδα. Από εκεί και πέρα ο προπονητής θα θέσει τους στόχους, ποιους παίκτες πρέπει να παρακολουθούν για τον χρόνο, για τον επόμενο χρόνο και μέσα σε ένα διάστημα 8 μηνών πρέπει οι σκάουτ να τσεκάρουν αυτούς τους παίκτες 3-4 φορές έτσι ώστε να μπορέσουν να τους απορροφήσει η ομάδα, να τους πάρει η ομάδα. Ακολουθώ αυτό που μου έχει αναθέσει ο τεχνικός διευθυντής εκάστοτε ομάδα. Ασχολούμαι με γερμανικές ομάδες γιατί έχω παίξει ποδόσφαιρο στη Γερμανία. Όταν έφυγα 2 χρόνια, 2,5 που κάθισα στη Γαλλία και έπαιξα ποδόσφαιρο, ασχολούμαι και με τις γαλλικές ομάδες. Με ισπανικές ομάδες, ιταλικές ομάδες, ανάλογα που είναι ο εκάστοτε συνεργάτης μου που ήμασταν μαζί στη σχολή. Έχω ταξιδέψει στο Μεξικό, στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, στην Γκάνα, στην Νιγηρία, όπου υπάρχουν camp, τα οποία μπορούμε να δούμε παιδιά ηλικίες 14 με 17 χρονών που ενδιαφέρουν τις ομάδες που τα έχουν επιλέξει. Αξίζει ιδιαίτερη προσοχή στο πρόγραμμα επεξεργασίας των μετρήσεων του εκάστοτε ποδοσφαιριστή που βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Τα χαρακτηριστικά που κοιτάμε εμείς οι σκάουτερ στον ποδοσφαιριστή που μας έχουν αναθέσει να παρακολουθήσουμε είναι τα γενικά χαρακτηριστικά, όπως αν είναι αγώνες προετοιμασίας, είναι πρωτάθλημα ή κύπελλο, εντός ή εκτός έδρα, τη συμπεριφορά του απέναντι σε συμπαίκτες, αντιπάλους, διαιτητές, παράγοντες, θεατές, αν είναι υπεύθυνος, και στη συνέχεια περνάμε στα επιμέρους χαρακτηριστικά που είναι η τεχνική του. Στη συνέχεια έχουμε τη φυσική του κατάσταση, αντοχή, δύναμη, ταχύτητα και τα υπόλοιπα. Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά που είναι πολύ σημαντικά για μας, όπως να έχει αυτοπεποίθηση, να έχει ταχύτητα στην απόφαση, να είναι επινοητικός, να έχει γρήγορη αντίληψη των φάσεων. Κάποια άλλα χαρακτηριστικά που μπορούμε να δούμε στον ποδοσφαιριστή είναι τα τακτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή η αντίδρασή του κάτω από την τακτική του εκάστοτε προπονητή. Όπως παραδείγματος χάρη είναι η συμμετοχή του στο 3-5-2, στο 4-4-2, πώς αντιδρά ο ποδοσφαιριστής και τα αμυντικά χαρακτηριστικά όπως είναι η κάλυψη των συμπαικτών, η παρεμπόδιση του αντιπάλου, η απόσπαση της μπάλας από τον αντίπαλο, η καθυστέρηση του παιχνιδιού και διάφορα άλλα. Εδώ βλέπουμε τον πίνακα με τα τεστ που κάναμε στο γήπεδο όταν αποφασίσει η ομάδα να πάρει ένα ποδοσφαιριστή μικρό σε ηλικία.
το κάνουμε τα τεστ, όπως είναι η πληγησία, όπως είναι η εκρηκτικότητα, η αλπικότητα. Το πιο σημαντικό απ' όλα σε αυτές παραστάσεις είναι ταξινόμηση και βελτίωση της φυσικής του κατάστασης. Δηλαδή, αυτό εδώ πέρα το παίρνει ο προπονητής και σε ποσοστιαία αναλογία βρίσκει το πόσο μπορεί το να παίχνει να τον προπονήσει έτσι να φτάσει το 100% των δυνατοτήτων του. Βλέπουμε εδώ πέρα κάποια προγράμματα όπως είναι της αντοχής, της ταχύτητας, της ταχυδυνάμεις, της αντοχής της ταχύτητας. Μετά, αν θέλει ο προπονητής να δουλέψει με βάρη τον ποδοσφαιριστή, μια κυκλική προπόνηση με βάρη, προπόνηση ευληγησίας, προπόνηση για καλό ζέσταμα για να μπορέσουμε εμείς να είναι πιο ελαστικοί και στο τέλος δίνουμε και τη διατροφή του στον ποδοσφαιριστή για να μπορέσει, αν τυχόν έχει κάποιο λίπος παραπάνω από σωστή αναλογία λίπους, να τη μειώσει. Η υπερλίγηση του ανά τον κόσμο τον αναγάγει σε κατάσκοπο των 5 Ηπείρων και των 7 Θαλασσών. Και το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από ειδικευμένους επαγγελματίες όπως είναι ο Γιώργος Καφρινάκης. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, εάν για έναν προπονητή παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όλα αυτά που είδαμε, δηλαδή η επιστημονική.